Γεια σου, γεια σου, καλώς ήρθες. Το σημερινό μας θέμα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι πολύ δυνατό. Έχει να κάνει με τα όνειρα τα οποία βλέπουμε. Όλοι βλέπουμε όνειρα. Πολλές φορές τα αγνοούμε, προσπαθούμε να δώσουμε μια λογική, δεν τα πιστεύουμε, δεν δίνουμε σημασία κτλ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα σας πω όμως ότι εγώ από προσωπική πείρα, από παιδική ηλικία θα μπορούσα να σας πω ότι βλέπω κάποια όνειρα, κάποιες στιγμές, σε κάποιες φάσεις της ζωής μου, τις οποίες εγώ θεωρώ ως καμπή ή πολύ με μεγάλη σημασία, στα οποία προέβλεπαν κατά κάποιο τρόπο, για μένα όμως, έτσι, δεν λέω για την ανθρωπότητα, αυτό είναι άλλο, έτσι. Λοιπόν, δεν εννοώ προφητεία για όπως ήταν οι προφήτες και μιλάμε για όλη την ανθρωπότητα. Για μένα, λοιπόν, τα οποία μετά από καιρό έβγαινε. Και επειδή όπως βλέπετε κάνουμε και αναλύσεις εδώ ταρό και αστρολογικά και τα λοιπά, όταν αυτά δενόντουσαν, τα έδαινα εγώ και με μια αστρολογική αν θέλετε και με ταρό ανάλυση, έπαιρνα το μήνυμα, το οποίο αφορούσε εμένα. Θα σας πω όμως ένα παράδειγμα και πάλι θα πω σε λεπτομέρειες ότι πρέπει να μακρηγορήσω και να το δέσω σαν επιχείρημα και θα περάσει πολύ η στιγμή και θα χάσουμε πολύ χρόνο και θα σας σπαταλήσω το χρόνο. Το κανάλι, βασικά, ναι, το κανάλι το άνοιξα, αν θέλετε, μέσα από ένα όνειρο. Μέσα από μία προτροπή, όπου θέλετε από το υποσυνειδητό μου, μια σκέψη, κάποια μορφή, οτιδήποτε, το οποίο επέμενε για 3 συνεχόμενες ημέρες. Έβλεπα δηλαδή ακριβώς το ίδιο όνειρο, σε βαθύ ύπνο βεβαίως, για 3 συνεχόμενες ημέρες, οπότε δεν ήταν κάτι τυχαίο. Απλά σας λέω έτσι ένα παράδειγμα, εντάξει. Τώρα γιατί, θα μου πεις και γιατί, και το κανάλι και σιγά και στο YouTube. Όχι, δεν είναι έτσι. Πολλές φορές κάποια πράγματα λειτουργούν στον κόσμο των άλλων διαστάσεων με πολύ παράξενους και περίεργους τρόπους, ο οποίος μπορεί σε αυτή εδώ πέρα τη γη, την εσάρκωση, δηλαδή σε αυτή εδώ πέρα τη διάσταση, να τα θεωρούμε και παλαβά. Εντάξει. Όμως, φίλες και φίλοι, τα όνειρα, ό,τι και να είναι, έχουν ένα νόημα, έχουν ένα συμβολισμό. Όμως υπάρχει μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, θα σας την εξηγήσω. Το όνειρο χρειάζεται κατά κάποιο τρόπο να πάρει σάρκα και οστά εδώ με τις πράξεις μας, με τις σκέψεις μας, με την καρδιά μας. Ακούστε τι σας λέω, με την καρδιά μας. Δεν είναι τυχαίο ότι και όλοι οι προφήτες και όλοι έχουν μιλήσει και ο Ιησούς έχει μιλήσει για την καρδιά. Δεν είναι τυχαίο. Και όποιος ασχοληθεί με τη μεταφυσική θα σας μιλήσει και για την καρδιά. Εντάξει, έτσι γίνεται. Λοιπόν, γιατί η καρδιά είναι ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό κομμάτι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να εξηγήσουμε και τα νόρα, αλλά να γίνουν και πραγματικότητα. Θα μου πείτε πολλές φορές όμως ότι ονειρεύομαι, κάνω, δεν βγαίνει όμως αυτό. Ή επιθυμώ ή ονειρεύομαι αυτά, αλλά δεν βγαίνει. Είναι άλλο το ονειρεύομαι με ανοιχτά μάτια και λέω θα ήθελα να είχα και γινόμαστε ονειροπόλοι. Άλλο είναι να είμαι ονειροπόλος και είναι τελείως διαφορετικό να έχουμε όνειρα, να μας έρχονται όνειρα, όποια είναι αυτά. Ναι, τα δημιουργεί το εγκεφαλός μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας, ίσως έρχονται επικοινωνίες από άλλες διαστάσεις, με άλλες ψυχές, με άλλους ανθρώπους, ναι, διότι όλα είναι συνδεδεμένα. Ένα πράγμα που χρειάζεται να μάθουμε είναι ότι σε αυτό το σύμπαν που ζούμε, είναι και σε άλλα βεβαίως και σε άλλους κόσμους, γιατί ο Πυθαγόρας έλεγε ότι είμαστε εμείς το 13ο σύμπαν μέσα στα υπόλοιπα, δηλαδή υπάρχει ένα σύμπαν, ένα άλλο, είναι σαν να έχω αυτή τη σειρά εδώ, ένα σύμπαν εδώ, το πρώτο, το δεύτερο και όλα επικοινωνούν και ενώνονται. Οι αποστάσεις είναι τρομακτικές, δηλαδή το σύμπαν μας αυτό το οποίο έχουμε εμείς περιγράψει χρειάζεται, αν ταξιδεύουμε με ταχύτητα του φωτός, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έπρεπε να ταξιδεύουμε με ταχύτητα του φωτός για να πάμε από τη μια άκρη στο άλλο, τέλος πάντων μην μπερδευόμαστε, απλά για να πούμε πόσο μεγάλο και χαοτικό είναι, μάλλον δεν είναι χαοτικό, πολύ οργανωμένο είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και ότι όλα είναι ένα. Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται να μάθουμε και τα όνειρά μας είναι ένα με εμάς, είναι ένα με αυτή τη διάσταση και για κάποιο λόγο έρχονται. Εντάξει, αυτά ήθελα να σας πω. Πάμε τώρα αμέσως. Α, για τους καινούριους, εκείνο που έχω να πω είναι ότι πρωτού ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανάλυσή μας και για τους καινούριους και για τους παλιούς, το site μου, το akastaro.gr, έχει πλήρως ανανεωθεί. Βάζω καινούρια πράγματα, ήδη ετοιμάζω και άλλα πράγματα να σας προσφέρω, δωρεάν υπηρεσίες. 3 κάρτες, μία κάρτα από εμένα, online χρησμό μαντίου, μοναδικό, φοβερό, καταπληκτικό, με μυστήρια και εκεί σχεδόν ονειρικές επεξηγήσεις. Λοιπόν, επίσης έχω κάνει ρούνους και αριθμολογία και αστρολογία, αλλά αριθμολογία, πλήρες αριθμολογικές αναλύσεις.
ανάλυση, συμφωνία πεπρωμένων. Αν θέλει το όνομά σου, τι σημαίνει το αρχικό μάλλον γράμμα το όνομά σου, τι σημαίνει με πολύ μεγάλη βαθύτητα, μπες μέσα να τα δεις, ημερομηνία γέννησης, τη Παναγία στα μάτια. Εντάξει, γίνεται χαμός. Και ήδη βλέπω στο site μου αυτή τη στιγμή που με ειδοποιεί, βλέπω κάποια στατιστικά, υπάρχει ένα 30% αύξηση. Λοιπόν, μπες μωρέ να το δεις. Εντάξει, δεν χάνεις και τίποτα, σιγά. Τουλάχιστον θα πάρεις πάρα πολύ όμορφες πληροφορίες και ωραία πράγματα και μπαπ, right to the point που λένε. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν και μια βαθύτητα. Οφείλεται σε χρόνια προσωπικής έρευνας στο οποίο έχω κάνει σε διάφορα πράγματα και βεβαίως και με τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Πέντε, θα σου εμφανιστούν στην οθόνη σου αυτή τη στιγμή, πέντε ειδικές φωτογραφίες, αν θέλεις, από ονειρικές καταστάσεις. Δες τις με μεγάλη προσοχή, κάτι θα ξυπνήσει το υποσυνείδητό σου, κάποια στοιχεία. Τις έχω φτιάξει εγώ. Αυτές τις φωτογραφίες που βλέπεις τώρα στην οθόνη σου, τις έχω φτιάξει εγώ. Πώς και τι δεν έχει σημασία. Εσύ αυτό που χρειάζεται είναι να επιλέξεις, μπορεί να κάνεις ναι και συνδυασμό, μπορεί να επιλέξεις και την πρώτη και τη δεύτερη, την πρώτη, την τρίτη, κάνεις συνδυασμό, μπορεί να τις επιλέξεις όλες, θες να τελειώσει πρώτα η ανάλυση μου και μετά να τα δεις όλα ένα προς ένα. Βεβαίως, κάνε ό,τι θέλεις εσύ, είναι απλά για να πάρεις εσύ όλες σου τις πληροφορίες, τις οποίες χρειάζεται να έχεις, για να σου απαντηθούν τα όνειρά σου, όποια και να είναι αυτά. Διότι θα σου απαντήσει σε εσένα και η ανάλυση που θα κάνουμε περίεργες, θα δεις ότι έχω περίεργες κάρτες, έτσι. Αριθμολογικές, αστρολογικές, με τη σελήνη και εδώ πέρα είναι ειδικές, θα τις δεις. Και φυσικά και αιγυπτιακές, θα κλείσουμε με αιγυπτιακή κάρτα. Λοιπόν, που παίζουν ρόλο όλα αυτά για να τα φέρουμε να τα γιώσουμε που λένε. Επέλεξε και ξεκινάω λοιπόν με την πρώτη επιλογή σε αυτό το οποίο βλέπεις εσύ. Για να δούμε λοιπόν αριθμολογικά, θα βγουν εδώ στοιχεία του χαρακτήρα σου, θα βγουν πάρα πολλά πράγματα και ένα που βγαίνει είναι η περηφάνεια. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Είσαι περήφανος γενικότερα, νιώθεις σαν άνθρωπος εσύ ότι θέλεις να στηρίζεσαι στα πόδια σου. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρεις είναι ότι δεν μπορείς να τα ελέγχεις όλα στη ζωή. Άκου το μήνυμα. Δεν μπορείς να τα ελέγχεις όλα στη ζωή. Αριθμός 19. Κράτησε το κάτι σημαίνει. Μπορείς να γίνεις άνθρωπος φυσικά και μπορείς να γίνεις περήφανος. Αλλά το 19 γίνεται και 10 που σημαίνει πρόσεξε τα καρμικά σου, τα καρμικά γεγονότα και την έλξη ανθρώπων και καταστάσεων, διότι αυτά θα σε βάλουν να σταθείς στα πόδια σου. Εντάξει, μην προσπαθήσεις να ελέγξεις τον κόσμο, θα τρελαθείς. Άρα αυτό είναι μία λέξη. Βγαίνει ένας εγώκερος εδώ, δεν ξέρω αν αφορά εσένα σαν ζώδιο, μπορεί να είναι συμβολισμός, δηλαδή ή ζώδιο ή οροσκόπος, ή πού βρίσκεται ο εγώκερός σου στο προσωπικό σου αστρολογικό χάρτη. Ο εγώκερος σημαίνει όμως, και δεν είναι τυχαίο που έρχεται εδώ πέρα και με την περηφάνεια, που σημαίνει τα καταφέρνω, πετυχαίνω. Γιατί είναι ένα ζώδιο επιτυχίας, έτσι. Διότι θέλει να μας πει η αστρολογία, αλλά και η φύση και η πλάση αυτή, ότι ναι, μπορούμε να έχουμε φιλοδοξία για να πετύχουμε πράγματα. Βεβαίως πρέπει να γίνεται με τα στοιχεία του εγώκερου που είναι με την προσπάθεια, τη μέθοδο, την αντοχή ψυχής, εντάξει, και ότι τα όνειρά σου εδώ πέρα σου λένε επίσης και ένα άλλο μήνυμα, ότι για κάποιο λόγο πρέπει να μάθεις την υπομονή και την αντοχή της ψυχής σου, ότι η ψυχή σου έχει αντοχή. Κράτησε το. Το επόμενο είναι ότι κοίταξε να δεις. Συνδέεσαι λοιπόν με τη σελήνη, εκείνη τη σελήνη η οποία είναι στο μισό της, θέλω να το δεις, έτσι. Δες το γιατί με κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο συντονίζει, για κάποιο λόγο γίνεται αυτό. Σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, έχεις όραμα για τη ζωή σου. Ναι, έχεις όνειρα, έχεις επιθυμίες. Για κάποιο λόγο πρέπει, γιατί και εδώ σημαίνει ότι κράτα λίγο μία πισινή που λένε. Κράτησε το λιγάκι, μην πας, ξέρω, παρορμητικά. Για κάποιο λόγο γίνεται. Γιατί, θα σας πω. Πολλές φορές λένε ότι στη βράση κολλάει το σίδερο. Ναι, σίγουρα. Αλλά για ορισμένους ανθρώπους χρειάζεται και λίγο να βράσει και το φαγητό. Γιατί αν δεν βράσει σωστά, δεν θα τρώγεται. Εντάξει, δηλαδή κάποια πράγματα χρειάζονται και λίγο και μια ισορροπία. Για σένα λοιπόν χρειάζεται μια ισορροπία. Για να πάμε στο επόμενο. Φτιάχνουμε εδώ πέρα το. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένε μου, αγαπημένη μου, τα όνειρά σου έχουν έναν βαθύτατο συμβολισμό. Εδώ λέγεται Phoenix Rising. Είναι ο αριθμός 32 και αυτό παίζει κάποιο ρόλο βεβαίως. Το 3 και το 2 μας κάνει και το 5.
Όμως ο Φίνικας είναι που αναγεννάται από τις τάχτες του. Δεν είναι τυχαίο διότι ταιριάζει με το 1 εδώ, εδώ έχουμε πάλι 1 έτσι, πρόσεξε να δεις 19-11, εδώ έχουμε 11. Γιατί στην αριθμολογία προσθέτουν τους αριθμούς μεταξύ τους και εδώ έχουμε η αναγέννηση του Φίνικα. Αναγεννάσαι από τις τάχτες σου. Άρα το όνειρό σου, αυτό το οποίο θέλει να σου πει, είναι αναγεννάσαι από τις τάχτες σου. Για πάμε να δούμε στο επόμενο. Είναι ότι... Μάλιστα. Είναι μία... Μισό. Ωραία. Είναι μία πανέμορφη κάρτα, η οποία θέλει να σου μιλήσει για χάρη. Για τη χάρη. Για τη χάρη τη δική σου. Ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχεις μία χάρη, μία θεϊκή άβρα. Εντάξει. Δεν είναι μια πανέμορφη εικόνα, διότι εδώ δεν είναι τυχαίες αυτές οι εικόνες. Θέλω να τη δεις, να αποτυπωθεί λίγο στο υποσυνείδητό σου, λίγο στο μυαλό σου μέσα. Τα όνειρα λοιπόν λένε ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια χάρη της κίνησης, της επικοινωνίας, της σωστής ομιλίας, της δύναμης, της ψυχικής, όλα αυτά σε κάνουν λοιπόν έναν άνθρωπο όπου έχεις και αρκετό μαγνητισμό κιόλας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη, η οποία έχει να μας πει, πρόσεξε να δεις, είναι ένα ιδιαίτερο μήνυμα από άλλες διαστάσεις. Σας είπα, είναι περίεργες αυτές οι κάρτες, θα δείτε. Εδώ τώρα τι λέει. Σε κάθε στιγμή τη ζωή σου παραδίδομαι στη δύναμη, μάλλον στην παρουσία, στη δυναμική παρουσία της αγάπης. Πρόσεξε, στη δυναμική παρουσία της αγάπης μέσα από προσευχή και λίγο χωρίς κίνηση, δηλαδή να μην υπάρχει κίνηση. Αυτό που είναι ένας διαλογισμός, μια προσευχή, μπορεί να είναι να περπατήσεις, να πας κάπου σε ένα ωραίο μέρος και να καθίσεις να απολαύσεις τη θάλασσα στην ακινησία. Ξέρετε, πολλές φορές τα πολύ όμορφα γεγονότα ή όταν βρισκόμαστε σε εκείνο το mood, ας πούμε, κάποιες στιγμές έχει ακινησία, διότι είναι η έκσταση. Είναι όταν υπάρχει όλο αυτό το όμορφο, το δυναμικό μέσα μας, όπως γίνεται και στην ερωτική πράξη, έτσι, υπάρχει η δυναμική της και μετά υπάρχει και μια στιγμή όπου φτάνεις, ας πούμε, στην κορύφωση, ξέρω εγώ τι, αλλά και μετά υπάρχει μια ηρεμία, μια γαλήνη. Δεν είναι μόνο η εκτόνωση, έτσι, είναι ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια άλλη, αγγίζουμε κάποια άλλα πεδία πνευματικότητας. Γιατί ναι, και η σεξουαλικότητα και ο έρωτας και η αγάπη και η αγκαλιά και η επικοινωνία και το φιλί έχουν και αυτά τη δική τους άποψη και έχουν και τη δική τους ενέργεια. Κρατήστε τα αυτά. Άρα λοιπόν σου λέει εδώ ότι να δέχεσαι την παρουσία της αγάπης κάθε στιγμή στη ζωή σου και ίσως χρειάζεται λίγο να αφουγκραστείς με μια ηρεμία, με μια στάση. Δέστε σε. Ένα άλλο το οποίο βγαίνει, μία από τις πολύ πολύ ιδιαίτερες κάρτες, το φέρνω και πάρα πολύ κοντά να το δεις, εντάξει, κοίταξε να δεις εδώ πέρα, πανέμορφη εικόνα, είναι ότι, κοίταξε να δεις, δες την εικόνα, είναι μια πυθία εδώ, είναι ο χρησμός. Πώς γίνεται λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τα όνειρά σου, το βάζω εδώ πέρα για να φαίνεται, τα όνειρά σου έχουν όντως την έννοια του χρησμού και της προφητείας. Ό,τι σε αφορά, σε σένα. Τα όνειρά σου δεν είναι τυχαία. Το σταματάω εδώ, δεν λέω κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να υποθούν και κάποια άλλα πράγματα πολλές φορές. Και ένα άλλο που βγαίνει είναι ότι, κοίταξε να δεις, έχει βγει ένας κουπάτος εδώ. Λοιπόν, ο οποίος αυτός ο κουπάτος τι έχει να μας πει. Ανοιχτά ίσως χρώματα, μπορεί να αφορά εσένα ή μπορεί να αφορά έναν άντρα, μπορεί να είναι ένα παιδί, μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι μια σχέση, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Όμως, θέλει να σου πει ότι, κοίταξε να δεις, λέω, υπάρχει, πρόσεξε να δεις, να τα βάλουμε σε μια σειρά γιατί πήγα να χαθώ λιγάκι μέσα στη σύνδεση που έκανα εγώ με το μυαλό μου. Αφορά ζώδια νερού. Τα ζώδια του νερού έχουν όντως μια ονειρική κατάσταση. Τα ζώδια του νερού μας βοηθάνε στην προφητεία, στα όνειρα κτλ.
Οι κούπες εδώ επίσης σημαίνει ζώδιο, οροσκόπος, νερό, ή αν έχεις πολύ, ή αν έχεις τέτοια στοιχεία στο χάρτη στον αστρολογικό, όπου συνθέτουν και λένε ότι έχεις τη δυναμική της προφητείας, της ονειρικής προφητείας. Όμως υπάρχει ένα άλλο ζώδιο, το οποίο είναι το κρυφό ζώδιο, ας το πούμε, που κυβερνά αυτή την κάρτα και είναι ο Λέων, κρύβεται ο Λέων από πίσω. Που σημαίνει και η λάμψη και η δύναμη και να βγω προς τα έξω και να πετύχω πράγματα και η φιλοδοξία και όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλει όμως να σου πει ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ή εσύ ή βοηθιέσαι από αυτούς τους ανθρώπους, μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Όμως πρόσεξε, είσαι ένας, φαίνεται ένας καλοσυνάτος άνθρωπος εσύ, αλλά υπάρχουν και ή αυτός που σε βοηθάει ο άνθρωπος, υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Πρόσεξε όμως, μην γίνεσαι, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ονειροπόλος και αφελής. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος, φίλες και φίλοι. Λένε, να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ δεν είμαι medium, έτσι, ούτε είμαι ονειροκρίτης. Λένε όμως, είμαι πετυχημένο medium, μπορώ και επικοινωνώ και σας τα λέω όλα. Ναι, υπάρχουν τέτοια άνθρωποι, φυσικά, δεν το αφισβητώ, εννοείται. Χρειάζεται όμως αυτό το medium ή εσείς που σας αρέσει κιόλας, αυτή η επικοινωνία, τη γουστάρετε και θα μου πείτε εδώ, μα ονειρεύομαι και θανάτος και τα λοιπά. Ναι, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ναι, ονειρεύεσαι ή τα βλέπεις ή τα. Διότι είναι μέσα στη ζωή και ο θάνατος είναι στη ζωή. Συγγνώμη, ναι. Ναι, προέβλεψα το θάνατο κάποιου. Ναι, είναι απολύτως φυσιολογικό. Στο λέω πάρα πολύ έτσι, μπαφ, διότι ναι, γίνεται, είναι μέσα στη ζωή. Ο θάνατος είναι στη ζωή, συγγνώμη. Όσο και αν λέμε πα μακριά από εμάς, αλλά ναι, όμως είναι. Προέβλεψα το θάνατο του θείου μου, της μάνας μου. Ναι, γίνεται, sorry, και στο λέω με κάθε σεβασμό, έτσι. Ναι, μπορείς. Δεν είναι τυχαίο. Ή επίσης παίρνουμε μηνύματα. Θα σας πω τώρα κάτι, τέλος πάντων. Όταν έφευγε ο πατέρας μου από τη ζωή, έλεγε ότι κοίταζε προς τα πάνω, γιατί ήταν στο νοσοκομείο τέλος πάντων, και κοίταζε προς τα πάνω και το ρωτάγαμε, ρε παιδί μου, τι βλέπεις, με μάτια βαθιά, έτσι ξέρω εγώ. Δεν είχε μπει ακόμα σε διαδικασία, ήταν κάποιες μέρες λοιπόν. Και λέει, βλέπω τη μάνα μου. Βλέπω, λέει, μια δίνη και βλέπω τη μάνα μου. Εντάξει, λοιπόν. Θέλω να σας πω λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι όσο και θα πούνε κάποιοι ότι ναι, αυτά τα κάνει ο εγκέφαλος και αυτά και βγαίνουν τοξίνες και βγαίνει το ένα. Λοιπόν, εντάξει, ναι, σίγουρα μπορεί να είναι και αυτό. Όμως, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν συνδέσεις με άλλες, σας το λέω έτσι ειλικρινά, αφού ασχολούμαστε και με τα ρο και τα λοιπά, αλλά χρειάζεται όμως και μία, να το επαναφέρω λιγάκι, μία να μην είμαστε αφελείς, να προσέχουμε πάρα πολύ. Αυτό που ξέρω που έγινε με τον πατέρα μου, εγώ το πιστεύω. Δεν ήταν αφέλεια, εντάξει, ήταν πραγματικότητα. Χρειάζεται όμως να ξέρουμε πότε είναι λίγο πραγματικό ή αφελές ή δεν ξέρω τι άλλο. Έχετε σίγουρα τέτοιες εμπειρίες για να βγουν αυτά εδώ πέρα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το αφήνω εδώ, okay, απλά ένα παράδειγμα, έτσι λίγο να το δούμε, να το διανθίσουμε όλη την ιστορία και την ανάλυση με περισσότερα πράγματα. Εντάξει, αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι. Πάμε στη δεύτερη επιλογή. Μάλλον μισό λεπτό να τα μαζέψω πρώτα, να ευχαριστήσουμε τη συμβολή τους που μας δώσαν οι κάρτες και μας βοηθήσαν πάρα πολύ σε αυτή την αναζήτηση που κάναμε. Γιατί δεν είναι και εύκολο το έργο όλης αυτής της ιστορίας που κάνουμε τώρα εδώ. Έχει δυσκολίες, μισό, μην μπερδευτούμε. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι, φίλες και φίλοι, στις δεύτερες επιλογές μου. Κάτσε, τα βάλω εδώ, δεν πειράζει, είναι όλα εδώ. Μάλλον, καθίστε, μισό λεπτό. Μια βουλιά καφέ, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Πάμε, δεύτερη επιλογή. Σας λέω και πάλι, αυτές οι εικόνες τις έχω φτιάξει εγώ. Τώρα, πώς έχει γίνει, τι έχει γίνει, αφήστε το, έχω βάλει κάποια στοιχεία. Λοιπόν, δεύτερη επιλογή. Κόσμοι, τέσσερις σχεδόν κόσμοι, οι οποίοι συνδυάζονται. Το σύμπαν, η γη μας, ένα σύννεφο πολύ περίεργο σαν να είναι και διαστημόπλιο, ένας ήλιος ιδιαίτερος, μια φιγούρα η οποία κάθεται, διαλογίζεται, σκέφτεται, ονειρεύεται, βλέπει, ποιος ξέρει. Ξεκινάμε. Η πρώτη επιλογή. Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Μα συγγνώμη, ανακατεύω και μετά από μέσα από τόσες κάρτες. Και για σένα λοιπόν βγαίνει η περηφάνεια. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα. Αυτό θέλει να σου πει. Λοιπόν, sorry ρε παιδιά, αλλάζω λίγο εδώ τους χώρους να το κάνω έτσι. Φοβερό, να το κλείσουμε λίγο. Λοιπόν, δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα, θέλει να σου πει εδώ πέρα.
Δεν γίνεται να είσαι, ναι, είσαι ένας περήφανος άνθρωπος, έχεις εγωισμό, θέλεις να πετύχεις, αλλά πρέπει όμως να καταλάβεις και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν κι άλλες απόψεις σε αυτή τη ζωή. Ναι, και τα όνειρα που λες εσύ μπορεί να τα αμφισβητείς λίγο και τα όνειρα, αλλά υπάρχει και αυτή η άποψη του ονείρου, έτσι. Αν θέλεις τώρα εσύ κατά κάποιο τρόπο να πάρεις το μήνυμα, είναι ότι χρειάζεσαι αρμονία σε αυτή τη ζωή. Χρειάζεσαι να φέρεις αρμονία. Άρα τα όνειρα που μπορεί να βλέπεις, όποια και να είναι αυτά, σημαίνει φέρε την αρμονία στη ζωή σου. Βρες τις ισορροπίες. Και ναι, σε πολλά πράγματα δεν χρειάζεται αυτά τα όνειρα να τα εξηγήσεις ίσως σε κάποιον άλλον. Γιατί εδώ το ένα σημαίνει και τα κρατάω λιγάκι, για μένα δηλαδή. Το ζώδιο, μάλλον εδώ βγαίνει ένας οίκος, είναι ο έκτος οίκος. Είναι ένας οίκος ο οποίος με τον αριθμό 44, μυστικό αριθμό 44, κάπου μπορεί αυτό, 19-19, 44, μας κάνει και αυτό 8, σημαίνει η δύναμή μας κατά κάποιο τρόπο, η εσωτερική μας δύναμη, η πνευματικότητα, να υλοποιήσω πράγματα. Ο έκτος οίκος έχει να κάνει με αρκετές καταστάσεις. Εγώ θα σου έλεγα έχει να κάνει με την καριέρα. Καριέρα σημαίνει δουλεύω σε μια εταιρεία ή έχω εγώ μια εταιρεία και απασχολώ ανθρώπους. Δεν θεωρείται και από τους πολύ πολύ καλούς οίκους, και το άλλο έχει να κάνει με την υγεία, δηλαδή τη φροντίδα της υγείας. Εδώ έχει να κάνει με το κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, δηλαδή κρατάω το σώμα μου υγιές, τη σκέψη μου, φροντίζω τον εαυτό μου αρκετά, προσέχω. Το 6 σημαίνει αναλαμβάνω και κάποιες ευθύνες γενικά απέναντι στην οικογένεια, απέναντι στους ανθρώπους. Μπορεί να είναι και εδώ και κάποια διαζύγια βέβαια, γιατί παίζουν διάφοροι ρόλοι. Μπορεί να σε απασχολούν τέτοια πράγματα, τέτοιες φύσεως πράγματα. Το 6 όμως γενικά έχει να κάνει για τον εαυτό μου. Τι έκανα για πάρτι μου ή τι κάνω για πάρτι μου. Εντάξει. Για να προχωρήσω σε αυτή τη ζωή. Αυτό το οποίο σου βγαίνει από τη σελήνη, από τις κάρτες της σελήνης, και εδώ έχουμε μία νέα σελήνη στους διδύμους. Κράτησε το αυτό. Νέα σελήνη στους διδύμους. Ίσως επηρεάζεσαι τότε, όποτε έχουμε νέα σελήνη στους διδύμους. Κράτησε το εσύ. Εδώ όμως αυτό το οποίο σου λέει ότι η επικοινωνία είναι η λέξη κλειδί για σένα. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς. Άρα τα όνειρά σου μπορεί να θέλουν να σου πούνε ένα μήνυμα, το οποίο είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς. Και η επικοινωνία όντως παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτό που βγαίνει επίσης σαν κάρτα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ένα μεγάλο πολύ σημαντικό μήνυμα, είναι το self-sabotage. Σημαίνει μην αυτοσαμποτάρεσαι, μην μειώνεις τον εαυτό σου. Αριθμός 2 εδώ. Ο αριθμός 2 θα μπορούσε να είναι και ο δεύτερος οίκος, θα μπορούσε να είναι και το δεύτερο ζώδιο, θα μπορούσε να είναι στην αριθμολογία ο αριθμός 2 που έχει να κάνει και όντως έχει και μια λογική, διότι από το 1 μετά πάμε στο 2 εδώ. Μην αυτοσαμποτάρεσαι. Ένα μήνυμα που σου λένε τα όνειρά σου είναι μην αυτοσαμποτάρεσαι. Μπορεί να βλέπεις τον εαυτό σου συνέχεια να βγαίνει στραβή. Δηλαδή, πώς λέμε πολλές φορές, να δεις ότι θα βγει έτσι, και το λέμε και το ονειρευόμαστε και αυτά και το υλοποιούμε. Και βγαίνει στο τέλος για να μας αποδείξει ότι είναι αλήθεια. Μην αυτοσαμποτάρεσαι. Χρειάζεται αλλαγή σκέψης εδώ. Χρειάζεται ένας άλλος τρόπος προσέγγισης και μη φοβάσαι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εκεί για να σε διαλύσουν. Ναι, όχι, υπάρχουν και άνθρωποι που σε αγαπάνε. Μία από τις επόμενες κάρτες με μεγάλη δύναμη, ναι, να αναζητήσεις μια πολύ ωραία κάρτα. Θα σας τη δείξω τώρα μισό λεπτό απλά για να τα βάλω σε μια σειρά. Εδώ είναι ο χώρος στον οποίο εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Ποιος είναι αυτός ο χώρος? Είναι το σπίτι σου? Είναι κάποιος, είναι μέσα σε ένα άλλο σπίτι, στην οικογένεια, στο χωριό, στην εξοχή, στη θάλασσα? Ο χώρος στον οποίο εσύ νιώθεις ότι νιώθεις μεγάλη προστασία. Φτιάξ το χώρο σου. Αν είναι το σπίτι σου που είναι το πιθανότερο, φτιάξ το χώρο σου. Φτιάξε μια γωνίτσα. Μπορεί να βάλεις κάποιο βιβλίο, μπορεί να βάλεις ένα κεράκι, μπορεί να βάλεις μια εικονίτσα, να βάλεις μια εικονίτσα από κάποιον Άγιο κτλ. Μπορεί να βάλεις ένα κρυσταλάκι, ένα κεράκι, δεν πάμε ένα κρυσταλάκι. Μπορεί να κάνεις διάφορα πράγματα. Φτιάξε ένα χώρο να πηγαίνεις εκεί, ένα χώρο που μπορείς να διαβάζεις, να ηρεμείς, να στοχάζεσαι κιόλας. Θα μου πεις να στοχάζομαι, ναι, να στοχάζεσαι. Δεν χρειάζεται να κάνεις 40 ώρες.
Κάτσε λίγο στον καναπέ, σε μια καρέλα, στο χώρο σου, εκεί που έχει φτιάξει. Μπορεί να είναι στην κουζίνα, μπορεί να είναι στην κουζίνα, στον μπαλκόνι, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Αλλά είναι ο χώρο σου όμω, έτσι. Και να είναι λίγο κάτι σαν ιερό χώρο για σένα. Κάτσε λίγο εκεί, δε την ενέργειά του, πόσο σε γεμίζει, πόσο σε ξεκουράζει. Και στο χάσου πάνω σε αυτό το οποίο σε προβληματίζει. Πρόσεξε. Όχι αιμονικές σκέψεις. Γιατί και γιατί και γιατί έγινε αυτό. Okay, γιατί έγινε. Ξεκινάμε αυτό το ερώτημα σε οτιδήποτε σε απασχολεί, αλλά στο χάσου. Ποιο ήταν το δικό σου μέρος, μάλλον ποια ήταν η δική σου η ενέργεια, πόσο σημαντική ήταν, τι ρόλο έπαιξε και ο ρόλος των αλλωνών. Ναι, μπορεί οι άλλοι να... Αυτό, ναι. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι έχουν κάθε δικαίωμα να πούν και όχι σε μας. Απλά δεν ξέρουν πώς να πούν το όχι. Εδώ είναι το θέμα, εντάξει. Ναι, έχουν να πούν όχι. Όχι σε αυτή την εργασία, όχι σε αυτή την αγάπη, όχι σε αυτόν τον έρωτα, όχι σε αυτόν, όχι σε αυτό ή το ένα, όχι σε αυτό. Έχουμε δικαίωμα να πούμε όχι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά δεν ξέρουμε να λέμε το όχι. Και πολλές φορές γινόμαστε πολύ σκληροί και οι άνθρωποι γίνονται πολύ σκληροί απέναντι σε εμάς όταν να πούν το όχι. Και στεναχωριόμαστε και πέφτουμε και είμαστε στα πατώματα. Είπε όχι, εντάξει. Σκέψου όμως και εσύ πόσες φορές έχεις πει ίσως όχι σε κάποιες άλλες στιγμές. Εδώ όμως το θέμα είναι τώρα ότι να βρεις το δικό σου χώρο. Αυτό είναι το σημαντικό και να στοχάζεσαι πάνω σε αυτά τα οποία σε απασχολούν. Μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Σας έχω βάλει αυτές τις ειδικές κάρτες γιατί έχουν πολύ όμορφες εικόνες. Για να τα φέρω λίγο πιο εδώ. Ωραία. Είναι αυτή εδώ πέρα. Θα σας το πω. Δεν χρειάζεται να απολογείσαι σε αυτά τα οποία επιθυμείς και να έχεις εμπιστοσύνη ότι σε αυτό το οποίο θα συγκεντρώσεις τη σκέψη σου, θα την διοχετεύσεις την ενέργεια σε αυτή τη σκέψη, τότε θα μεγαλώσει αυτό, θα φυτρώσει και είναι αλήθεια. Πού συγκεντρώνεις τη σκέψη σου? Τη συγκεντρώνεις στο δυσάρεστο ή στο ευχάριστο? Εντάξει. Και πάμε και στις επόμενες και αυτές τις φανταστικές κάρτες. Αυτές είναι ειδικές κάρτες πραγματικά για επεξήγηση κατά κάποιο τρόπο ονείρων. Αυτό που έχει βγει είναι, πρόσεξε να δεις, είναι η πύλη των αγγέλων. Που σημαίνει προστασία, ευλογία, σημαίνει καθαρίζω την ψυχή μου, το σώμα μου από ό,τι αρνητικό υπάρχει. Αλλά τα όνειρα, αν θέλω να σου πούνε κάτι, είναι ότι έχεις ευλογία, έχεις προστασία, μη φοβάσαι. Γι' αυτό σου βγήκε εδώ και το ιερό. Εντάξει, το ιερό μπορεί να σημαίνει και πάω και εκκλησία κιόλας, έτσι μην το γελάσεις καθόλου. Μπορεί να σημαίνει ότι κάνω κάποια πράγματα προκειμένου να εξαγνήσω λίγο την ψυχή μου. Ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί, εντάξει. Εδώ δεν φέρνω εγώ κάτι, δεν λέω, λέω κάτι. Λοιπόν, οπότε είναι η πύλη των αγγέλων. Πολύ σημαντικό. Για να δούμε και ένα μήνυμα από τις ειδικές αιγυπτιακές κάρτες. Που αυτό που έχει βγει είναι, κοίταξε να δεις, να προσέξεις. Έχουμε Ποσειδώνα. Αυτή η κάρτα σαν κυβερνήτη έχει τον Ποσειδώνα. Είναι το 8 μπαστούνι. Εντάξει. Σε άλλες αποτυπώσεις, σε άλλα χαρτιά, κυρίως στο εξωτερικό, αυτό είναι το 8 ξυφών. Εντάξει. Αλλά στην Ελλάδα γενικότερα είναι γνωστό ως 8 μπαστούνι. Τέλος πάντων, το μήνυμα όμως γενικότερα είναι ότι ίσως περάσεις μέσα από διάφορες δυσκολίες, γιατί αυτό θέλει να σου πει. Έχεις περάσει δυσκολίες, προδοσίες, πίκρες, ίσως και κάποιες ασθένειες που σε αρρώστησαν. Εδώ ο Ποσειδώνας πολλές φορές δημιουργεί και απατηλή σκέψη. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως και αυτά εδώ πέρα. Self-sabotage κτλ. Δηλαδή ότι αυτοσαμποτάρεσαι, μην το κάνεις. Το μήνυμα εδώ πέρα το ονειρικό που θέλει να σου πει είναι ότι κόψε το πια. Εντάξει, κόψ' το. Σταμάτα την πίκρα. Σταμάτα την ασθένεια την εσωτερική. Σταμάτα την αδιαθεσία, όλο αυτό το κομμάτι που σε πιάνει και κουράζεσαι. Και έχεις το μήνυμα εδώ, είδες, πάνε μαζί εδώ. Οι άγγελοι σου λένε, η πύλη των αγγέλων σου λέει, όχι, μην μπεις σε αυτή την κατάσταση. Ωραία. Αυτό είναι και το δεύτερο μήνυμα. Το δεύτερο πακέτο, okay, εντάξει. Ακούτε λίγο τη μύτη μου. Λοιπόν, είμαι λίγο. Είναι κρύωμα, δεν είναι ίωση και τέτοια. Το κρύο λοιπόν που περάσαμε με επηρέασε πάρα πολύ, γιατί αναγκάστηκα να βγαίνω για κάποιο λόγο έξω,
για να κάνω κάποια πράγματα. Και λίγο αυτό τώρα μου έχει μείνει. Είχα και λίγο το λαιμό προχθές, πέρασε. Καλά, και στο προηγούμενο βίντεο ήμουνα λίγο έτσι. Οπότε θα ανοιχτείτε λίγο αυτό το ρινικό κομμάτι. Δηλαδή, αν είσαι καινούριος και με βλέπεις, είναι μητούλα. Τώρα τι να κάνω. Εντάξει, πάμε. Είναι λίγο έμρινη αυτή τη στιγμή και σε αυτή την ανάλυση. Γουλιά, καφέ και πάμε στο επόμενο. Βουτάμε βαθιά. Τρίτη επιλογή. Η τρίτη επιλογή είναι, όπως βλέπεις και εσύ εδώ, είναι παράξενη. Τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με κάποιους συμβολισμούς, έχει να κάνει με σύννεφα, έχει να κάνει με σύμπαν, έχει να κάνει με κάτι σαν παράθυρο σε άλλο κόσμο. Παράθυρο σε άλλο κόσμο, λοιπόν. Και πάμε να βάλουμε τις βάσεις μας. Μάλιστα. Εδώ βγαίνει ο αριθμός 67. Εδώ σημαίνει βάλε το σώμα σε μία διαδικασία να έχει, σαν γυμναστική να κάνεις, να είναι σε μία κίνηση, να κάνεις γυμναστική, να μπει το σώμα σε μία κίνηση γενικότερα. Για κάποιο λόγο στο βγάζει αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί η γυμναστική μειώνει, ή όταν το σώμα μας βρίσκεται σε κίνηση, ακόμα και δουλειά στο σπιτιού, έτσι. Λοιπόν, διότι μειώνει έτσι κατά κάποιο τρόπο τις ορμόνες του στρες και βγάζει μετά μια εφορία κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, στο να είμαστε καλά. Ναι, έχει να κάνει και με την ερωτική πράξη. Εννοείται, αν σας επέρασε από το μυαλό, φυσικά ισχύει και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, εννοείται ότι εδώ θέλει να σου πει ότι αυτός ο αριθμός, το 67, το 6 και το 7, ελκύει αυτά τα οποία νιώθεις. Πρόσεξε, ελκύει αυτά τα οποία νιώθεις. Όταν λοιπόν νιώθεις καλά, τότε θα σου έρχονται κατά κάποιο τρόπο, μπαίνεις σε μια, μαθαίνεις τον εαυτό σου να νιώθει καλά και να ελκύει και καλά πράγματα. Εννοείται θα έχουμε και προκλήσεις βεβαίως, αλλά θέλω να σου πει όμως ότι μπορείς να βελτιώσεις τη ζωή σου με διάφορους τρόπους. Διότι το περπάτημα, το να περπατάς με ένα φίλο, με μια φίλη, δεν χρειάζεται να τρέχεις, να τρέχεις σαν τρελός, ούτε να κάνεις μαραθώνιο. Το περπάτημα, η κίνηση, νιώθεις καλύτερα μετά, φεύγει το μυαλό. Λες αυτά τα οποία θέλεις, κάνεις και λίγο ξεφεύγεις. Ή επίσης, το άλλο που έχεις να κάνεις είναι ότι μπορείς να πας και μόνη σου. Είσαι με τον εαυτό σου, μιλάς με τον εαυτό σου λίγο, είσαι στη σκέψη σου και όλο αυτό κάπου κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένα release, εντάξει. Εδώ γενικότερα η κάρτα το οποίο θέλει να σου πει είναι ότι κάνω ασκήσεις, κάνω γυμναστική στο σώμα και έτσι με αυτόν τον τρόπο καλυτερεύω την ποιότητα της ζωής μου. Πάμε στις αστρολογικές κάρτες. Λοιπόν, για να δούμε τι θέλουν να μας πούν οι αστρολογικές κάρτες. Μάλιστα, ηχθείς. Ηχθείς είναι και το πιο κατάλληλο ζώδιο για να μας μιλήσουν για όνειρα. Ο αριθμός 12 εδώ. Λοιπόν, μιλάει για ευαισθησία. Είσαι φαίνεται ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Εδώ έχει να κάνει τώρα ζώδιο, οροσκόπους ή γενικότερα η ηχθή σου μέσα στο δικό σου αστρολογικό χάρτη σημαίνει, αλλά είναι και ο συμβολισμός. Είσαι ένα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Μπορεί να δεις, ξέρω, μια διαφήμιση στην τηλεόραση και να σε πιάσουν κλάματα ή κάτι να δεις κάτι και να συγκινηθείς εύκολα. Με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, της κοινωνιολογικής κατάστασης, αυτό θεωρείται, η ευαισθησία θεωρείται μεγάλο ελάττωμα. Όχι. Ίσα-ίσα η κοινωνία μας θέλει πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Διότι αυτοί είναι οι οποίοι μπορούν να δώσουν μια ανθρωπιά σε αυτή την κοινωνία η οποία έχει γίνει τόσο στεγνή, πεζή, άκομψη, σκληρή και πώς το λένε, ανταγωνιστική μέχρι αηδίας. Η σελήνη τι έχει να σου πει? Η τύχη είναι με το μέρος σου. Η ευαισθησία σου, πρόσεξε. Επειδή είσαι ευαίσθητος άνθρωπος, μπορείς να κάνεις γυμναστική λίγο για να μπει σε μια κίνηση, αλλά να ξέρεις ότι έχεις και τύχη. Νέα σελήνη στον τοξότη. Για κάποιο λόγο εσύ επηρεάζεσαι από αυτή την κατάσταση. Δες και τη σελήνη σου βεβαίως, αλλά η νέα σελήνη στον τοξότη είναι αυτή η οποία θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, έχεις την τύχη με το μέρος σου. Βάλε στόχους, βάλε δύναμη, βάλε ενέργεια, μην κάνεις πίσω, μην τα παρατάς.
Και επίσης εδώ έχει και κάτι άλλο εδώ. Μην ξεπουλάς τον εαυτό σου. Θέλω να το δεις. Μην ξεπουλάς τον εαυτό σου. Εντάξει. Το ξεπούλημα έχει να κάνει... Ναι, ναι, θα δεις την εικόνα εδώ, μπορεί να δεις και... Να δεις την εικόνα εδώ και τα λοιπά, ότι είναι λίγο περίεργη. Σημαίνει πόσες φορές στη ζωή μας, όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου, ξεπουλήσαμε τους εαυτούς μας. Τους ξεπουλήσαμε. Δεν μιλήσαμε όταν έπρεπε. Δεν βάλαμε έναν άνθρωπο στη θέση του όταν έπρεπε, όταν χρειαζόταν. Ίσως είναι αυτό. Και παίζει ρόλο. Διότι εδώ δεν μιλάει για την εκπόρνευση, να το πω έτσι, τη σωματική. Καλά και... Εντάξει, τέλος πάντων. Και αυτό παίζει ρόλο, αλλά τέλος. Εδώ όμως μιλάει γενικότερα στη ζωή μας πόσο εκπορνευόμαστε όλοι μας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πόσο εκπορνευόμαστε ή πουλάμε την ακεραιότητά μας, τον εαυτό μας, τον ξεπουλάμε για να γίνουμε διάσημοι. Πόσες θυσίες και πράγματα ξεπουλάμε, να το πω έτσι, για το χρήμα. Δεν πατάμε πτωμάτων που λέμε. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Όμως, γενικά εδώ σημαίνει μην ξεπουλάς τον εαυτό σου. Προστάτεψέ τον. Μην τον ξεπουλάς. Λέω τώρα για... τι να σου πω. Για μια αγάπη που δεν έχει ανταπόκριση. Μην τον ξεπουλάς. Δεν θέλει ο άλλος. Άμα, λέω τώρα έτσι. Μην τον ξεπουλάς για έναν γάμο ο οποίος έχει, λέω τώρα, έχει πεθάνει. Τώρα βεβαίως έχεις το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου, αλλά τέλος πάντων. Διότι υπάρχει αγάπη. Τα όνειρά σου σου μιλάνε και για αγάπη. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε. Εδώ είναι η κάρτα της αγάπης. Και της αγάπης που έρχεται μέσα από διάφορες έτσι, πηγές. Ναι, αν αναρωτιέσαι αν ο Θεός αγαπάει, είναι φυσικά όλους μας αγαπάει και εσένα σε αγαπάει. Όμως, θες το σύμπαν, θες η ενέργεια, θες ότι... Όμως, είμαστε εδώ σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την πλάση, για να κάνουμε και πράγματα, να πάρουμε αποφάσεις, να προχωρήσουμε. Και έχουμε εμείς την ευθύνη των πράξεων. Αλλά να θυμάσαι ότι είσαι αγαπητός, ότι για το σύμπαν, για το, πώς να το πω, για το σύμπαν, για την ενέργεια, για το Θεό, για τους αγγέλους, οτιδήποτε, είσαι ένας αγαπητός άνθρωπος. Ναι, σε αγαπάνε. Εδώ λοιπόν λέει ότι μία από αυτές τις ιδιαίτερες κάρτες και εδώ λέει ότι επιλέγω να μάθω μέσα από τη διαδικασία της αγάπης. Κράτησε. Επιλέγω να μάθω πράγματα σε αυτή τη ζωή μέσα από τη διαδικασία της αγάπης. Δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Κράτησε αυτά τα μήνυματα. Αγάπη εδώ, αγάπη εδώ, αγάπη εδώ, εντάξει. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα το οποίο βγαίνει. Ναι, αυτές οι κάρτες διαβάζονται και έτσι κάποιες και όρθια και οριζόντια. Θέλω να το δεις. Είναι το δώρο. Θεϊκό δώρο. Τα όνειρά σου λοιπόν σου μιλάνε ότι έχεις κάποιο θεϊκό δώρο. Αυτό θα το δεις και εσύ στη διαδικασία σου, αλλά το θεϊκό δώρο το οποίο μπορεί να είναι εδώ, είναι το δώρο της αγάπης. Το αφήνω εδώ, δεν λέω κάτι άλλο. Εδώ αυτό το οποίο βγαίνει είναι μία κάρτα μπαστούνι. Είναι ο Βαλές μπαστούνι εδώ. Λοιπόν, ο οποίος θέλει να μας πει. Κύριος ζώδια φωτιάς, ζώδιο ιεροσκόπος, αν κάπου σε αυτό παίζει ρόλο για σένα. Πρόσεξε γενικά στη ζωή σου ανθρώπους οι οποίοι θα σε πλησιάσουν με ανοριμότητα, αλλά θα έχουν όμως ως σκοπό να σε εξαπατήσουν. Αυτό ίσως είναι και από τα όνειρά σου γενικότερα ένα πράγμα το οποίο κάπως σε προστατεύει και σου λέει, εντάξει, αυτοί οι οποίοι έρχονται με ανώριμο σκοπό, από βλακεία δηλαδή, γιατί και η βλακεία είναι επικίνδυνη, έτσι, να το ξέρετε. Η βλακεία, η λιθιότητα των ανθρώπων είναι μεγάλος κίνδυνος. Είναι χειρότερος κίνδυνος και από αυτός ο οποίος είναι πώς να σας το πω, ο ανταγωνιστής μας, που μας το λέει, δηλαδή μας βρίζει, ξέρω εγώ. Εδώ θέλει προσοχή. Βεβαίως, ένα άλλο πράγμα που σημαίνει και σπουδές, σημαίνει ανταγωνισμός λιγάκι,
σημαίνει ότι μαθαίνω πράγματα, στη ζωή σου θα μαθαίνεις πράγματα, σου λέει, τα οποία θα σε οριμάζουν. Μέχρι εδώ. Εντάξει. Αυτό. Είδατε πως βγαίνουν όμορφα τα μηνύματα, πόσο ωραία βγαίνουν. Λοιπόν. Και πόσο... Εγώ νομίζω βγαίνω στο ακριβώς. Θα μου το πείτε βέβαια και εσείς και κάτω από το βίντεο, αν θέλετε να γράψετε. Μην ξεχάσετε επίσης και τις δωρεάν υπηρεσίες, έτσι, στο akastaro.gr. Μπείτε να το ευχαριστηθείτε. Δείτε και τα υπόλοιπα και τις υπόλοιπες αναλύσεις που έχω κάνει. Δηλαδή δεν έχει σημασία. Μπορεί να ξαναδείς και κάποια πράγματα. Πάμε τώρα. Στο επόμενο. Ιδιαίτερη κάρτα. Σας είπα, αυτές τις κάρτες έχω φτιάξει εγώ. Λοιπόν. Μία κάρτα η οποία συνδυάζει σαν να είμαστε μέσα σε μία πύλη. Αυτή που είναι με τα άσπρα σπροφορεμένη. Τώρα είναι ψυχή, είναι άνθρωπος, είναι εδώ, πολλές οι αυτές. Τι βλέπει? Βλέπει καταράκτες να πέφτουν μέσα από ένα πλούσιο δάσος, μέσα σε θάλασσα, από πίσω λοιπόν βουνά, φως πολύ. Δεν βλέπουμε τον ήλιο κατά κάποιο τρόπο, αλλά υπάρχει φως και από πίσω πάλι υπάρχουν κάποια σύννεφα. Ναι, τα όνειρα είναι περίεργα. Τα όνειρα όμως είναι εδώ για να μας απαντάνε. Και βγαίνει πάλι ο αριθμός 19. Δεν προσέξτε τώρα μέσα από... Για κάποιο λόγο γίνεται, εντάξει. Φαίνεται λοιπόν ότι... Κάτσε να πει μια γουλιά καφέ. Το κύριο θέμα γενικότερα όλων αυτών των επιλογών που κάνουμε είναι ότι αφήστε τον έλεγχο. Τα όνειρά σου λένε δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα και προσπαθούμε, γραπωνόμαστε να τα ελέγξουμε. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Και όσο ξεφεύγουν από τον έλεγχο τόσο τρελαινόμαστε. Ναι, δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα. Στη δουλειά, στον έρωτα, στην αγάπη, στις σχέσεις, στα παιδιά μας, στα παιδιά σας, στα αυτό, στους αδερφούς, στα αδέρφια, δεν μπορείς να τα ελέγξεις, δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Εσύ θα κάνεις το καλό και θα πεις μη, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να πεις τον άλλο, ναι, θα πεις τον άλλο, συμβουλέψεις, αλλά δεν θέλει να το κάνει. Και δεν θέλει να το κάνει. Λοιπόν, 19 και 9, έχει και το 9 εδώ. Τοξότης. Σου μιλάει ανοίξου. Μεγάλος. Ανοίξου στη σκέψη σου, ανοίξου στους στόχους σου, πήγαινε και σε άλλα πράγματα. Ελευθερία. Το ένα έχει πολύ ελευθερία. Είσαι εσύ ανεξάρτητος άνθρωπος. Ναι, αλλά και οι άλλοι ανεξάρτητοι άνθρωποι. Άκουσε όλες τις απόψεις. Αυτό είναι που σου λένε τα όνειρα λίγο κατά κάποιο τρόπο. Χαλάρωσέ το δηλαδή. Δεν θα δεις, μπορεί να αρχίσεις μπορεί να αρχίσεις λοιπόν με το να χαλαρώνεις, να απελευθερώνεσαι. Εδώ σου λέει, είναι η μπλε σελήνη. Λοιπόν, όμως γενικά το μήνυμα είναι ότι να πιστεύεις σε αυτό το οποίο μπορεί να μοιάζει και απίστευτο και απίθανο. Να πιστεύεις αυτό. Να πιστεύεις το απίθανο, διότι σε αυτή τη ζωή πολλές φορές γίνονται απίστευτα, απίθανα πράγματα και το βλέπουμε καθημερινά. Ζωή μέσα σε συντρίμια. Σώζονται άνθρωποι. Ναι, φύγαν και κάποιοι άλλοι. Εντάξει, οκ. Λέω τώρα, γενικά. Εντάξει. Από τρακαρίσματα. Από αυτό. Τι να σας πω. Κι εγώ στην προσωπική μου ζωή έχω σωθεί αρκετές φορές. Καλά, αρκετές. Εντάξει. Τρεις φορές έχω τη γλίτωσα που λένε. Λοιπόν. Γιατί έπρεπε να κάνω το κανάλι. Έπρεπε να φτιάξει το κανάλι του Ακάσταρο. Γιατί γι' αυτό και σου λέει: Ωπ, κάτσε, περίμενε. Το θεϊκό σχέδιο λέει: Κάτσε, όχι, όχι. Μεγάλε, κάτσε, περίμενε. Δεν θα φύγει. Θα σε κρατήσουμε εδώ. Διότι έχει να κάνει ένα κανάλι. Έτσι, να μιλά στου ανθρώπου και να του λε πράγματα. Ό,τι λέω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έτσι να γελάσουμε και λίγο. Κουράγιο. Κουράγιο. Αριθμό 30. Θα σου το δείξω. Όχι μουράγιο. Μουράγιο. Κουράγιο. Έτσι, μην μπερδευτείτε. Λοιπόν. Το κουράγιο, η δύναμη, η ζωή σε μαθαίνει, τα όνειρά σου λοιπόν σου λένε ότι σε μαθαίνουμε. Το μήνυμα μας είναι να έχεις κουράγιο, δύναμη σε αυτά τα οποία αντιμετωπίζεις. Γι' αυτό βγαίνουν όλα αυτά εδώ. Κουράγιο και δύναμη, αυτό θα σε πάει μπροστά και θα σου δώσει και δύναμη. Για να δούμε. Κουράγιο λοιπόν.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις έναν προστάτη άγγελο. Έχεις μεγάλη προστασία. Μη φοβάσαι τίποτα. Πανέμορφη κάρτα. Θέλει εδώ, σου δείχνει ξεκάθαρα λοιπόν, ότι τι σου δείχνει. Τον προστάτη άγγελο. Έχεις προστασία. Από εκεί πάνω δηλαδή το σύμπαν σε προστατεύει. Το σύμπαν, ο Θεός, το ένα το άλλο. Έχεις προστασία μεγάλη. Αν, δηλαδή, τα όνειρα επίσης, ίσως είναι και με την ενέργεια και με τη δημιουργία αγγελικών μορφών. Να σου το πω έτσι. Α, δες, τώρα το πιστεύεις. Έτσι, εγώ να σε πείσω, να σε πιέσω να πιστείς. Εγώ απλά λέω εδώ τα μηνύματα τα οποία παίρνω. Εδώ μιλάει για ενέργεια. Πρόσεξε. Η ενέργεια λέει εδώ ρέει και πηγαίνει εκεί που πηγαίνει και η πρόθεσή μας. Πρόσεξε το, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Όταν λέμε πρόθεση είναι η σκέψη, αλλά όταν λέμε σημαίνει βάζουμε πρόθεση, έτσι. Το βάζουμε κάτω και το σφραγίζουμε. Η πρόθεση σημαίνει είναι τόσο ισχυρή η σκέψη μας. Η πρόθεση που βάζουμε δεν είναι μόνο μια σκέψη και έφυγε. Αν ήταν έτσι εύκολα τα πράγματα, ό, καλά θα γίνω. Εδώ δεν θα μένε κολομπιθρόξυλο εδώ στη γη, θα είχαμε διαλυθεί. Αν η σκέψη μας γινόταν, υλοποιόταν άμεσα εκείνη τη στιγμή, εδώ θέλει πρόθεση. Η πρόθεση είναι διαφορετικό. Είναι σκέψη και πρόθεση σημαίνει επιμονή, πείσμα, εντάξει, για να πετύχεις και να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις εσύ. Γι' αυτό βγήκε πίστεψε στο αδύνατο. Πίστεψε ότι έλα μωρέ, δεν γίνεται. Και όμως γίνονται. Γι' αυτό και κάποιοι άνθρωποι πετυχαίνουν, διότι έχουν, αν θέλεις και από εσωτερικό μέσα τους, έχουν έρθει με αυτή την ποιότητα σαν άνθρωποι, μπορούν και πετυχαίνουν πράγματα με βάση την πρόθεση. Εδώ έχει να σου πει ότι υπάρχει ένα ιερό ταξίδι. Υπάρχει μια αναζήτηση, θέλω να τη δεις εδώ. Εδώ είναι η αναζήτηση του εαυτού σου. Εντάξει, μια πανέμορφη κάρτα. Θέλει να σου πει λοιπόν ότι η ζωή μας, τα όνειρά σου δηλαδή, σου λένε ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι. Τι ταξίδι, ένα ιερό ταξίδι. Με πολλές εμπειρίες. Αλλά αυτό το ιερό ταξίδι σε πηγαίνει κάπου σε ένα περίεργο μέρος. Δεν ξέρω σε τι μέρος είναι. Πύλη είναι σαν μια πύλη. Έχεις να περάσεις μια πύλη εσύ. Ή έχεις δει ότι περάσεις μια πύλη, γιατί και αυτό που έβαλα προηγουμένως είναι μια πύλη. Κάπου σε οδηγεί. Κράτησέ το. Ο καθένας ό,τι τον αφορά, έτσι. Και τι θέλει να σου πει και τι εσύ καταλαβαίνεις, γιατί για τον κάθε άνθρωπο αυτή η πύλη μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν εδώ είναι η πύλη. Μπορεί να είναι η πύλη που περάσαν οι ψυχές. Κάποιος μπορεί να έφυγε από τη ζωή και εσύ αναρωτιέσαι τι γίνεται. Υπάρχει ζωή μετά θάνατο, να σου είναι αυτό που λέμε. Ίσως υπάρχει, αλλά όχι με την έννοια όμως που λέμε εμείς ή που μας έχουν περιγράψει. Μπορεί να είναι λίγο κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι μια ονειρική κατάσταση. Μπορεί να είναι μια κάτι άλλο. Λέω το. Υπάρχει, ξέρω εγώ, Θεός. Υπάρχει, όχι ζωής όμως με αυτό που νομίζουμε εμείς. Εντάξει. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Λέω τώρα. Απλά λέω, δε. Η ζωή. Μπορεί να ζητήσεις εδώ και τη ζωή. Τι γίνεται, τι είναι η ζωή, ρε. Ποια είναι η αποστολή μου. Όλα αυτά. Εδώ πάλι. Μάλλον πια. Μου βγαίνουν συνέχεια οι ίδιες κάρτες. Δεν είναι τυχαία. Γιατί φίλες και φίλοι, τα όνειρα έχουν την ίδια δομή, την ίδια υπόσταση. Ποσειδώνας εδώ, προσέχω τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο. Προσοχή και εδώ σε αρρώστιες, αδιαθεσίες, δυσκολίες γενικά. Έχεις μεγάλη δύναμη, μπορείς να βρεις τη δύναμη, να περάσεις και να ξεπεράσεις όλες σου τις δυσκολίες. Τα όνειρά σου αυτό σου λένε, ότι μπορείς να τα ξεπεράσεις τις δυσκολίες σου. Αυτό. Τα μαζεύω λοιπόν τώρα για να πάμε και στο επόμενο. Αν θες γράψε και από κάτω στο βίντεο, αν είναι κάτι το οποίο σε άγγιξε ρε παιδί μου, ή αν είναι κάτι το οποίο εσύ μπορεί να θέλει και κάποιος να μοιραστεί κάτι μαζί μας, έτσι. Εννοείται. Αν θέλει κάποιος το μοιράζεται. Επίσης μη φοβάστε. Ναι, εντάξει, τα λόγια τα περίεργα αυτών των ανθρώπων που θα έρθουν και θα πούνε άσχημα πράγματα ή θα κοροϊδέψουν, μην ανησυχείτε, έχω βάλει ειδικά φίλτρα, οπότε σταματάνε. Ή και επειδή είμαι στο κανάλι και το προσέχω, πέφτουνε, εξαφανίζονται, αυτό θέλει να σου πει. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι βρίζουν, κάνουν κτλ. Σπάνια πιστεύω θα τους έχεις δει. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι και ένα μήνυμα και για σένα για αυτό για το τέταρτο. Ότι τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να μας προσφέρουν τίποτα μα τίποτα στη ζωή. Και είναι, μας κοροϊδεύουν, δεν μας στηρίζουν,
Μιλάνε πίσω από την πλάτη μας. Απομάκρυνε τους. Βάλε απόσταση. Γιατί αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο. Στο τελευταίο σχέδιο ονείρου, το οποίο είναι παράξενο. Πλανήτης, μέσα σε πλανήτη, μέσα σε πλανήτη, ένας ίσως παράξενος ήλιος, κόσμοι, κάτω θάλασσα, κάτι περίεργα πράγματα, φώτα πολλά. Κάτσα να ανακατέψω καλά, να δω μην μου ξαναβγεί πάλι το 19, θα πάθω βρίκι. Λοιπόν, αλλά να σας πω κάτι όμως. Μέσα από τόσες κάρτες για να το επιλέγω και ανακατεύω, με έχετε δει που ανακατεύω, για κάποιο λόγο σημαίνει και βγαίνει, εντάξει. Λοιπόν, και βγαίνει το 9. Α, εντάξει. Βγαίνει το 9 λοιπόν. Το 9 σημαίνει η ολοκλήρωση, φίλες και φίλοι. Α, το αφήσω εδώ. Το 9 σημαίνει ήρθε η στιγμή. Είναι ο χρόνος, ο κατάλληλος χρόνος να τελειώσουν πράγματα και καταστάσεις και άνθρωποι. Άρα παίρνω πάσα από το προηγούμενο που είπα που έπεσε, που σημαίνει διώχνω και ανθρώπους, ώστε να κλείσει ένας κύκλος, ένα κεφάλαιο και να ανοίξει κάτι καινούριο. Κάνε χώρο στο καινούριο, λέει. Αυτό θέλει να σου. Αυτό το όνειρο, τα όνειρα σου λέει, κάνε χώρο στο καινούριο. Στην ουσία, αυτό που μας λέει η κάρτα, βέβαια αυτή η κάρτα μπορούμε να μιλήσουμε και έχει πάρα πολλά να πει. Έχει να σου πει, μη φοβάσαι το άγνωστο. Ότι αυτή η κάρτα σημαίνει ότι είναι επίσης μια απόδειξη ότι είσαι στο σωστό δρόμο. Πίστεψε ότι έχεις ένα θεϊκό σχέδιο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα σχεδιακό σχέδιο. Θα μου πεις, μα ο άνθρωπος που είναι ζητιάνος, όλοι έχουμε ένα σχέδιο. Στο οποίο αυτά τα σχέδια όμως έχουμε και επιλογές. Εντάξει. Λέω τώρα. Έχουμε και επιλογές. Δεν λέω ότι είναι εύκολες οι επιλογές, είναι πάντα δύσκολες οι επιλογές. Και όπως είχε πει και κάποιος, ο οποίος, εντάξει, ψιλοσυμφωνώ με αυτό. Ναι, στη ζωή μας θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Δεν θέλουμε το φόβο, δεν θέλουμε την ανασφάλεια. Όμως δεν ήρθαμε μόνο για αυτά. Ήρθαμε για να μάθουμε. Εντάξει. Λοιπόν, δες λοιπόν ότι εδώ για να βελτιώσεις την κατάστασή σου, σου λένε τα όνειρά σου, πρέπει να συντονιστείς και να φέρεις ισορροπίες. Και το 9 μιλάει και για ισορροπία. Γι' αυτό άφησε τον εαυτό σου. Ό,τι είναι να σου φέρει το μέλλον, άστο να στο φέρει. Άστο να στο φέρει και είναι και μεγάλη απελευθέρωση κατά κάποιο τρόπο να ξέρεις ότι, κοίταξε να δεις, okay, αυτό μου ήρθε σαν πρόκληση, θα το αντιμετωπίσω. Με καρτερικότητα, με υπομονή, με δύναμη εσωτερική, θα το βάλω κάτω. Λαλά. Ήμουν κοέλη. Τι σημαίνει αυτό, θα σας το εξηγήσω, φίλες και φίλοι. Ήμουν κοέλη είναι το κάτω μέρος, εδώ είναι αστρολογικό, ας πούμε ότι είναι ο χάρτης αστρολογικός, είναι το κάτω, αυτό το κάτω, το κατώτερο μέρος αστρολογικού χάρτη. Είναι οι ρίζες, αριθμός 38. Είναι στην αστρολογία ένα από τα πολύ σημαντικά, από τους σημαντικούς δείκτες, διότι χωρίζει τον κύκλο, ξέρετε, ο κύκλος χωρίζεται στα βρωτά, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει το πάνω σημείο και το κάτω σημείο. Εδώ όμως έχει να κάνει με τη γη, έχει να κάνει με τις ρίζες μας, έχει να κάνει με την οικογένεια. Εδώ είναι ο αριθμός ο 3 και ο 8. Έχει να κάνει με διάφορα πράγματα, λοιπόν. Κυρίως και με εκεί που τέμνει τρίτο και τέταρτο οίκο. Εντάξει. Δες το λοιπόν τον τρίτο και τον τέταρτο οίκο. Ο τέταρτος οίκος είναι καθαρά ο πατέρας και καθαρά οι ρίζες μας, ας πούμε. Και τι επιδράσεις υπάρχουν. Είναι όμως και το κατώτερο και το πιο σκοτεινό σημείο στο αστρολογικό χάρτη. Άκου τους, σου λέω, είναι συμβολισμοί. Και φαίνεται ότι περνάς και μέσα ίσως και από κάποιες δυσκολίες, μέσα από κάποια σκοτεινά μονοπάτια, κάποια πράγματα τα οποία αντιμετωπίζεις εσύ δυσκολίες, έτσι. Μπορεί να είναι και οικογενειακά, μπορεί να είναι δικά σου προσωπικά, μπορεί να σε έχει επηρεάσει και ο πατέρας, μια πατρική φιγούρα. Μου φύγε. Φίλες και φίλοι μου, φύγε, δεν είναι καθόλου τυχαίο και βγήκε ανάποδα. Εσύ λοιπόν περνάς μέσα από πολλές διαδικασίες, μέσα από αρκετές προκλήσεις, όμως θέλω να σου πει ότι εδώ είναι ένα. Λοιπόν, πανσέλινος στο ζυγό. Εδώ θέλει να σου πει ότι υπάρχει μια κατάσταση όπου και οι δύο πλευρές νικάνε. Το ζώδιο
του ζυγού, δες και εσύ που είσαι το ζυγό, το ζώδιο του ζυγού γενικά μιλάει για τις σχέσεις, είτε επαγγελματικές, είτε συνεργασίες, είτε ερωτικά, είτε οικογενειακά. Μιλάει για τις σχέσεις. Είναι σχεσάκιας. Ο ζυγός είναι σχεσάκιας. Εντάξει. Γενικά, λέμε σε γενικό πλαίσιο συμβολισμό. Δεν είναι όλοι ζυγοί, γιατί υπάρχουν και ζυγοί που δεν είναι. Υπάρχουν και ζυγοί που είναι σχεσάκιες και έχουν πέντε σχέσεις ταυτόχρονα. Εντάξει. Εδώ όμως σου μιλάει για την ισορροπία, για την εξισορρόπηση. Είναι όπως και εδώ σου λέει. Εξισορρόπηση πραγμάτων. Να μάθεις δηλαδή ότι στη ζωή θα σου χρησιμέψει πάρα πολύ να τα βάζεις σε μία ζυγαριά τα πράγματα, να τα ζυγείς και σε μία αρμονία. Και να βρίσκεις πάντα, γιατί ο ζυγός είναι και διπλωμάτης, πώς μπορούν και οι δύο πλευρές τελικά να είναι σε μία κατάσταση όπου και οι δύο να κερδίσουν. Είναι διαζύγιο, λέω το, είναι διαζύγιο. Και οι δύο πλευρές όπως μπορούν να κερδίσουν τα μέγιστα. Είναι διακοπή συνεργασίας, πώς και οι δύο μπορούν να κερδίσουν τα μέγιστα. Οκ, με διώχνεις, λέω τώρα. Λέω παράδειγμα, με διώχνεις, θα μου δώσεις την αποζημίωσή μου, δώσω μου και εκείνο, δώσω μου και μια συστατική επιστολή, δώσω μου και αυτό. Λέω τώρα, έτσι. Χαμός γίνεται εδώ. Για κάτσε να το πιάσω, ρε παιδιά. Ωραία, λοιπόν, έπιασα τις κάρτες. Λοιπόν, πέσανε τρεις κάρτες. Θα σας τις δείξω. Είναι η απόρριψη. Έχεις φάει απόρριψη στη ζωή σου. Όνειρα, ονειρεύεσαι πάρα πολύ άλλους κόσμους, διότι είναι ο τρόπος σου για να ξεφύγεις ίσως από αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Εδώ δείχνει πόσο μπορεί κάποιος όμως τελικά, πόσο ανοιχτός ανοιχτής εσύ, ώστε κάποιος να σε διδάξει πράγματα. Και αυτή που θα επιλέξω εγώ είναι ότι είσαι ένα πολύ δημιουργικό μυαλό, μια πολύ δημιουργική ψυχή. Και αυτό είναι το οποίο, γι' αυτό έχεις και όνει. Και αυτό αριθμό, έχουμε αριθμούς 13, τον αριθμό 31, καθρέφτισμα εδώ, δες το καθρέφτισμα. Εντάξει, τον αριθμό 3 που είναι τα όνειρα, τον αριθμό 9, δες πως όλα αυτά και οι αριθμοί κτλ. Μεταξύ τους έρχονται και δένουν. Εντάξει, τα όνειρά σου λοιπόν εσένα έχουν πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ δύναμη, είναι πολύ προφητικά, είναι όμως και αληθινά και πραγματικά. Και σου λένε όλα αυτά εδώ πέρα τα στοιχεία. Κράτησέ τα. Ναι, σου αρέσει να υπάρχει στον έρωτα, στην αγάπη, μια αθωότητα, ρε παιδί μου. Μια άλλη πιο ρομαντική, αν θέλεις, διάσταση της αγάπης, των ανθρώπων. Αναζητάς την αθωότητα για κάποιο λόγο, έτσι. Αυτό εσύ θα το βρεις. Μήπως δεν το βίωσες αυτό όσο ήθελες. Αυτή την αγάπη, την όμορφη, την αγάπη, τη γλυκιά, την αθώα αν θέλεις, τη ρομαντική, την όμορφη, τη γλυκιά. Μπορεί. Όμως, εδώ αυτή η κάρτα σου λέει ότι υπάρχει η ροή της ενέργειας αυτή τη στιγμή, όπου μέσα από την αγάπη μπορείς να υποστηρίξεις όλα σου τα όνειρα. Φανταστικό. Εδώ τώρα να δούμε πανέμορφη κάρτα. Έλα εδώ τώρα. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος συμβολισμός και ψάξτο. Λότους. Ο λωτός. Άνοιξε όπως ένας λωτός αυτό το λουλούδι. Το οποίο δεν, εντάξει, λωτός τώρα, τέλος πάντων, δεν είναι λωτός, είναι το νούφαρο κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Είναι και νούφαρο, είναι και λουλούδι, είναι και σε μια λίμνη, δες το εδώ. Ό,τι και να είναι, ό,τι συμβολίζει όμως, είναι ότι υπάρχει ένα πνεύμα, εσύ δηλαδή, τα όνειρα σου λένε ότι είσαι ένα πνεύμα το οποίο ανθίζει, οριμάζει, ανακαλύπτει και αποκαλύπτει. Η αποκάλυψη έχει πάντα έναν επαναστατικό χαρακτήρα. Για φανταστείτε με αυτό που έγινε τώρα, ήταν και πρόσφατο με τα μπαλόνια, άσχετα τι, να έβγαινε πραγματικά και να λέγανε, ξέρετε, υπάρχουν εξωγήινοι. Λέμε τώρα έτσι κάτι πολύ αυτό, έτσι ακραίο. Θα ήταν μια αποκάλυψη σε πολλαπλά επίπεδα. Αποκαλύψεις, φίλες και φίλοι, επειδή μπαίνουμε, είμαστε στις πύλες του υδροχώου, ήδη αρχίζουμε και νιώθουμε κάποιες ενέργειες, θα αρχίσουν να γίνονται πάρα πολύ. Θα έχουμε πάρα πολλές ανακαλύψεις, αποκαλύψεις σε θέματα, αν θέλετε, γνώσεων, αποκαλύψεις σε μυστικά
Και γενικά θα γίνει μία προσπάθεια, αν θέλετε, γιατί έτσι γίνεται, μία προσπάθεια, πώς θα το πω, συντονισμού του σύμπαντος του κόσμου, ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν αρκετά πράγματα μέσα από αυτές τις αποκαλύψεις και να αλλάξουν το ρου της ιστορίας τους. Αλλάζουν τα πράγματα σε κάποιες στιγμές. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί εδώ είναι ένα δύσκολο και πολύ λεπτό θέμα, αλλά πώς ξαφνικά αυτός ο σεισμός ένωσε δύο χώρες που ήταν έτοιμες για πόλεμο. Δεν λέω ότι θα γινόταν πόλεμος, γιατί τουλάχιστον εγώ από τα χαρτιά που για μένα, τα ρίχνα προσωπικά για μένα, απλά εγώ για να ξέρω, δεν σας τα έβγαλα ποτέ, απλά τώρα το, έτσι το λέω, είναι πληροφοριακά, έδειχνε ότι θα υπήρχαν απλά μόνο αυτό που λέμε κεντρίσματα, λόγια δηλαδή, χωρίς να μπαίνουμε περισσότερο σε λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ξέρεις, γιατί ξέρεις κάτι. Okay, ρίχνω εγώ τώρα, αλλά η ενέργεια της κάρτας δεν κρατάει για πάντα. Κρατάει για λίγες μέρες. Όταν τραβάω μια κάρτα, κρατάει για 7 μέρες, ας το πούμε. Δεν ξέρεις μετά τι θα γινόταν. Και δεν τραβάω κάθε 7 μέρες για ό,τι. Δεν ξέρεις μετά τι θα γινόταν. Πώς όμως, πάμε πίσω, πώς όμως ενώθηκαν. Και αυτό ήταν μια μεγάλη ανακάλυψη, αποκάλυψη για την ανθρωπότητα. Μέσα από ένα τραγικό γεγονός. Πώς μπορούν να ενωθούν τα κράτη. Στο μέλλον θα δούμε τι θα γίνει. Θέλω να πω όμως ότι δες τους συμβολισμούς. Και τα όνειρα εδώ που μιλάνε με συμβολισμούς, θέλει να σου πει, γιατί το νούφαρο έχει μια ιδιαιτερότητα. Το νούφαρο επιβιώνει σε σκοτεινά νερά. Σε βρώμικα νερά. Έτσι δεν είναι, ο λωτός. Εδώ είναι ο λωτός ή το νουφαράκι. Νούφαρο δεν είναι. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Τέλος πάντων, συγχωρέστε με αν έχω κάνει λάθος. Με ένα νούφαρο μου έρχεται να το πω. Πώς επιβιώνει σε αυτά τα νερά τα περίεργα. Έτσι κι εσύ. Τα όνειρα σου λένε ότι μπορεί να επιβιώσει σε ένα κόσμο ο οποίο μπορεί να μοιάζει σαν βούρκο. Σε έναν δύσκολο κόσμο, σκληρό κόσμο, άκαρδο κόσμο, σκοτεινό, βρώμικο, έτσι, με πολλά, όπου θέλεις να το δούμε, με πολέμους, με ληστείες, με βιασμούς, με εκπόρνευση, με εκμετάλλευση παιδιών. Γιατί είναι μια σάπια κοινωνία και η ελληνική κοινωνία είναι σάπια, sorry που θα το πω έτσι. Αλλά, εσύ ξεχωρίζεις. Μπορείς να ξεχωρίσεις. Λοιπόν, και πάμε και στις αιγυπτιακές κάρτες. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα. Μη μασάς τίποτα. 10 κούπα. Εδώ είναι ο Δίας πίσω. Κρύβεται. Σαν διοικία θέσει αυτή την κάρτα. Την εξουσιάζει. Τα ζώδια του νερού. Όλα τα ζώδια του νερού. Δες εσύ οροσκόπο ή ζώδιο οροσκόπο. Προστασία. Τύχη. Χαρά. Δώρα. Αριθμός 10. Και θετικές αλλαγές στη ζωή σου. Δες που έχεις το Δία σου αστρολογικά και πώς μπορείς έτσι να τον γεμίσεις με θετική ενέργεια στο, μέσα από την πρόθεσή σου. Αλλά αυτό που θέλει όμως να σου πει, αγαπημένο μου, αγαπημένη μου, είναι ότι μπορείς να... Γιατί έχουμε... Πρόσεξε, έχουμε ολοκλήρωση. Πού σε πάει, αρχή και το τέλος. Ολοκλήρωση, νέα ξεκινήματα, αλλαγές. Γιατί το 10 γίνεται 1. Και ολοκληρώνεται. Αυτό που έχω να πω πριν κλείσω είναι ότι τα όνειρά μας είναι άγρια. Τα όνειρά μας είναι επαναστατικά ολονών. Όλα τα όνειρα, εντάξει. Ολονών τα όνειρα, ό,τι και αν έχετε επιλέξει, είναι άγρια, με την ωραία έννοια. Είναι επαναστατικά. Έχουν δύναμη. Έχουν αγάπη πολύ. Έχουν ενέργεια, έχουν μήνυμα και είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Και δες, παρακολούθησέ το, μετά από αυτή την ανάλυση που κάναμε, πώς μπορεί τα όνειρα που θα δεις από εδώ και πέρα, πώς μπορεί να σε επηρεάσουν με θετικό τρόπο. Παρακολούθησέ το. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε πολύ σύντομα.